Πάμε λοιπόν στα αθλητικά νέα της ημέρας, τα οποία είναι ευχάριστα και έτσι θα κλείσουμε το σημερινό μας δελτίο. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Νεκτάριος Κελεσίδης, είναι ο πρόεδρος του αθλητικού ομίλου ενόργανης γυμναστικής της Αλεξανδρούπολης, αλλά και ο κύριος Δημήτρης Μπαξεβανής, ο προπονητής του αθλητικού ομίλου της ενόργανης στην Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα κοντά μου, διότι κύριε Μπαξεβανίδη, εμείς τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες στην Ατζέντα 24 και να πάλι εδώ είμαστε, διότι το Σάββατο 22 του μηνός έχετε μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη και είμαστε και χορηγή επικοινωνίας, διότι αξίζει να την προβάλλουμε και να την αναδείξουμε. Κύριε Κελεσίδη, για πείτε μας λοιπόν, τι θα γίνει τώρα στο κλειστό στις 22 του μηνός. Καταρχήν καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι μια διοργάνωση η οποία επαναργοποιείται μετά από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 90. Είναι το κύπελο στην κατηγορία των παπέδων και παγκορασίδων, Δέλτα 1 και Δέλτα 2 κατηγορία, που σημαίνει ότι συναντιούνται αθλητές οι οποίοι είχαν υψηλή βαθμολογία στην τελική φάση του πρωταθλήματος και στη Βόρεια και στη Νότια Ελλάδα και θα κυνηγήσουν τον τίτλο του κυπελούχου στο σύνθετο ατομικό και στα τελικά οργάνων. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπαξεβανίδη, τα παιδιά γύρισαν πριν από λίγες ημέρες από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχατε πάει και εκεί να διαγωνιστείτε. Ήταν η τελική συμμετείχατε φάση. Ναι, στους αγώνες στην Μίκρα της Θεσσαλονίκης και γυρίσατε, νομίζω, πάλι με μετάλλια. Με 21 μετάλλια γυρίσαμε, πήγαν πολύ καλά τα παιδιά και όπως σας είπαμε και την προηγούμενη φορά, δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτή τη χρονιά. Πετύχαμε τους στόχους μας σε όλα τα επίπεδα, όσον αφορά και το τοπικό και το διεθνές που είχαμε με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Τη θέση μας στους τελικούς και όσον αφορά και το κύπελο που γίνεται ξανά ο θεσμός αυτός πάλι πραγματικότητα. Και σε αυτόν τον θεσμό συμμετέχουν 7 παιδιά δικά μας από τα αγόρια. Θα μπουν με άλλη τώρα χάρη μέσα, φαντάζομαι. Σίγουρα στον τόπο τους. Θα δείξουν και στον τόπο τους και στους δικούς τους και αυτοί που δεν μπορούν να τους δουν από μακριά, τους δουν από κοντά, να δουν ότι τα παιδιά τι μπορούν να πετύχουν και τι μπορούν να κάνουν. Είμαστε από τις, πάλι να το πω, ότι από τις ισχυρές μονάδες στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε ότι πληθυσμιακά εμείς είμαστε η Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, σαν σύνολο αθλητών. Οι υπόλοιπες πόλεις που έχουν φυτοζωούν και το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Δεν ξέρω τι φταίει, αν φταίει ότι κάπου οι ομοσπονδίες έχουν σταματήσει τις επιχορηγήσεις και το είναι θέμα επιβίωσης, αλλά είναι και θέμα δουλειάς. Σε αυτό το κομμάτι εμείς συνεχίζουμε, δουλεύουμε, προσπαθούμε να παραμείνουμε πρωταγωνιστές στο ρόλο μας, να αξιοποιήσουμε τα παιδιά τα οποία έχουμε, γιατί δείχνουμε ότι έχουμε μια ιστορία στον τόπο μας. Δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάσαμε μια χρονιά. Παρουσιάζουμε κάθε χρόνο, το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς γιατί βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Και μας εκφράζεται... Δεν είστε φωτοβολίδα, κύριε Μπαξεβανίδη, είναι το μόνο σίγουρο. Τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά, βεβαίως, με τη δική σας την βοήθεια και τη συνδρομή γενικότερα και τα καταφέρνουν και έχουν και διακρίσεις και μετάλλια. Τώρα, σε αυτήν τη διοργάνωση, κύριε Κελεσίδη, συνολικά πόσοι αθλητές θα συμμετέχουν? Θα συμμετέχουν περίπου 35 με 40 αθλητές. Και αυτό που παραλείψαμε ήταν ότι την επόμενη μέρα... Θα μας πείτε το πρόγραμμα αναλυτικά έτσι κι αλλιώς. Τώρα ήταν η επόμενη ναι. ερώτηση αυτή. Το Σάββατο στις 11 η ώρα περίπου θα αρχίσει η διοργάνωση. Περίπου 40 αθλητές θα αγωνιστούν και θα τελειώσει γύρω στις 1:30 περίπου. Την επόμενη μέρα θα είναι η τελική επίδειξη του συλλόγου, όπου περίπου 110 παιδιά θα δείξουν τις αρετές τους και το τι έχουν μάθει από την αρχή της σεζόν. Τι ώρα θα γίνει την Κυριακή? Στις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9. Παράλληλα θα υπάρξει ένα πρόγραμμα από μια αθλήτρια πανελληνιονίκης και ανερχόμενο ταλέντο από ό,τι μας έχουν πει, η διάδοχος της Μιλιούση, γιατί ο προπονητής που τη συνοδεύει είναι ο προπονητής της Μιλιούση, της Βάσος. Είναι η Αφράτη Αγγελική, η οποία θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, γιατί στόχος μας δεν είναι μόνο η επίδοση των αθλητών, αλλά και η δημιουργία σωστών προτύπων. Θα παρευρεθεί και κάποιος άλλος ενδεχομένως σε αυτήν τη διοργάνωση? Γιατί μας έχετε συνηθίσει και σε ονόματα τώρα, ναι, ξέρετε, μην μας κακομάθετε εμάς. Υπάρχει, αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, γιατί στην Ελλάδα βρισκόμαστε.
Είναι να έρθει ο Τσολακίδης ο Βασίλης και ο Μάρας ο Βλάσης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παξαβανίδη, νομίζω πως θα είναι ακόμα μια καλή ευκαιρία να δείξουν οι αθλητές πόσο πραγματικά πολλοί προσπαθούν και όπως έχω πει και άλλη φορά και δεν θα βαρεθώ να το λέω, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους, ανεξάρτητα από το αν θα πάρουν κάποιο μετάλλιο ή αν θα έχουν κάποια διάκριση, η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει και να μπουν στο γήπεδο, στο κλειστό μέσα, στο γήπεδο, τέλος πάντων στον αγωνιστικό χώρο, και να δείξουν πραγματικά πόσο πολύ αγαπούν την ενόργανη και πόσο μαζί με εσάς τελικά μπορούν να δείξουν ότι και ταλέντο έχουν, αρκεί να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και βοηθάει όσο πολύ να το βλέπεις, όσο πολύ να επιδιώκεις να το κάνεις. Σίγουρα έχει μια κουραστική δουλειά. Για να φτάσουν να βλέπεις αυτά τα παιδάκια τα οποία κάνουν αυτές τις ασκήσεις, δεν είναι κάτι απλό και λες πω πώς το κάνει. Σίγουρα αυτό το παιδάκι για να κάνει αυτό το πράγμα έχει κουραστεί επί καθημερινής βάσεως, επί ένα τρίωρο, για να φτάσει εκεί. Και όπως είπαμε, δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως στο λόγο σας, ότι γυρίσαμε μετάλλια. Για να πάρεις το μετάλλιο, είναι η πιο σκληρή δουλειά ο πρωταθλητισμός. Το να κάνεις μία άσκηση για να κάνεις ένα πρόγραμμα, μπορείς να το κάνεις για να το πετύχεις. Και με λίγη δουλειά. Αλλά το να φτάσεις στην κορυφή και να κερδίσεις τη λεπτομέρεια και να ξεχωρίσεις ότι εγώ είμαι ο καλός και εγώ θα ανέβω στο βάθρο και θα καθίσεις κάτω, εκείνο το κομμάτι είναι το δύσκολο. Και εκεί τα παιδιά τα δικά μας δείξανε αυτό το οποίο κάναμε, γιατί να μην πούμε ούτε λίγο πολύ, θα έχουμε και πάλι τώρα εδώ πιστεύω μεγάλες επιτυχίες και θα έχουμε, να μην πω από τώρα, περιμένω γιατί έχω κάποιες... Μην τα αγχώνετε τα παιδιά από τώρα, αφήστε τα να μπουν και να δείξουν και να κάνουν ό,τι μπορούν. Θα το δείξουν, γιατί σας είπα, δουλέψανε σκληρά, ήταν πολύ καλή η χρονιά. Πολύ καλή δουλειά, έχουμε πολύ καλά παιδιά. Αυτή είναι αυτό το καλό, ότι έχουμε πολλά καλά παιδιά σε όλα και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και δηλαδή αυτό που πετύχαμε είναι να προχωράνε όλα μαζί. Να μην υπάρχει μόνο ένα και να αποκλείουμε τα άλλα. Και αυτό είναι το ότι υπάρχει από πίσω πάρα πολύ υλικό που και αυτό πιστεύουμε να το υλοποιήσουμε στα επόμενα χρόνια και να είμαστε η δύναμη της Ελλάδος. Όχι μόνο εμείς το κομμάτι το οποίο συμμετέχουμε στην Ελλάδα, να είναι δύναμη. Γιατί βλέπω τα μεγάλα κέντρα αρχίζουν να διαλύουν. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι τα καταφέρατε μια χαρά στον αθλητικό όμιλο της ενόργανης γυμναστικής, εννοώ. Την φέρατε μάλλον αυτή τη διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη, την είχατε βάλει στόχο. Και τι άλλο να πω, να ευχηθώ πραγματικά να πάνε όλα καλά. Ξέρω ότι έχετε παλέψει πάρα πολύ, έχετε δουλέψει πολύ για να τα καταφέρετε. Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα, αλλά τελικά τα ξεπεράσατε έτσι κι αλλιώς, όπως σε όλες τις διοργανώσεις εδώ που τα λέμε. Και αναφέρομαι κυρίως στην στήριξη γενικότερα των φορέων, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, άλλο θέμα, το αφήνω τώρα να πάμε παρακάτω. Το Σάββατο λοιπόν, 22 του μηνός, 11 η ώρα το πρωί, στο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης και την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα, που θα είναι η τελική επίδειξη. Και βεβαίως καλεσμένοι είναι όλοι. Είτε έχουν σχέση με το συγκεκριμένο άθλημα, είτε και αυτοί που θέλουν να μάθουν για αυτό το άθλημα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και θα υπάρχει προαιρετικά ένα κουπόνι, θα το πούμε εισιτήριο, το οποίο όποιος θέλει το πληρώνει, είναι προς ενίσχυση του κέντρου των αυτιστικών παιδιών Άγιος Βασίλειος, του συλλόγου του αυτιστικών παιδιών Άγιος Βασίλειος. Μάλιστα. Που ξέρουμε όλοι ότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, κυρίως με το κτηριακό, και κινδυνεύουν τα παιδιά από το κέντρο ημέρας και φροντίδας να βρεθούν έξω. Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός. Είναι και ιερός λοιπόν ο σκοπός της εκδήλωσης. Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι που θα είναι, φαντάζομαι, πολύ σημαντικό, εξαίσιο και το θέαμα πολύ όμορφο, έχει και ιερό σκοπό. Λοιπόν, κύριε Παξαβανίδη, κύριε Κελεσίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Είμαι σίγουρη πως όλα θα πάνε καλά και δεν ρωτάω ποιο είναι το επόμενο βήμα σας, τι σκέφτεστε από εδώ και έπειτα. Ας μείνουμε προς το παρόν στον πανελλήνιο αυτό διαγωνισμό που θα γίνει του κυπέλου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.